Και να σας πω και κάτι άλλο. Να πω κάτι άλλο που άκουσα χθες και εκνευρίστηκα στο Sport FM και θα αναφέρω και όνομα. Λοιπόν, παρόλο που το συμπαθώ αυτό το δημοσιογράφο, παρόλο που είναι και εξής, ενώ το Γιάννη τον Καραλή, έκανε ένα τρομερό λάθος. Ο Ολυμπιακός πήρε δάνειο, είπε εποχή κόκαλη, πήρε δάνειο. Οκ, okay, μέχρι εκεί συμφωνούμε, το πληρώνει ο Ολυμπιακός, τώρα δεν βγάλε από την τσέπη του κόκαλης, δωρεά, δάνειο. Okay. Ξέχασε να πεις, κύριε Γιάννη Καραλή, ότι από το τότε που πέπεζε ο Ολυμπιακός, που ήταν ακόμα με κάρβονο το γήπεδο, ο Ολυμπιακός πλήρωνε το 15% των εισπράξεων. Που λογικά, εάν τα μάζευε αυτά τα λεφτά, να και πέντε καλά εσκάκι. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο μεγάλο λάθος που δεν το περίμενα από σένα, για το Ρέντι. Άκουσε να δεις. Έκανες ένα τρομερό λάθος. Έχουμε τώρα 2020. Όταν ο Ολυμπιακός πήγε να φτιάξει με τον Αίμνη στο μεγάλο πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Νίκο του Γουλανδρή, δεν τον άφησε η Χούντα. Πρώτον, όχι αυτό το παράδειγμα που έφερες εσύ. Ότι πού να το φτιάξει ο Ολυμπιακός εκεί πέρα το 1970 το γήπεδο που έχει εργοστάσια, που έχει ένα δρομάκι για να πας στο γήπεδο του Ρέντι. Μεγάλο και τραγικό λάθος. Σε πληροφορώ ότι εγώ επειδή πήγαινα το της προπονήσης πιτσιρικάς, μία το χρόνο πήγαινα, δύο το χρόνο πήγαινα. Το 1970 το μόνο κτίριο που υπήρχε ήταν το Ολυμπιακού. Το οικόπεδο του Ολυμπιακού. Δεν υπήρχαν εργοστάσια, δηλαδή θα είχε γίνει απολαιοτρίωση, θα είχε φτιάξει δρομάρες, όχι δρόμους, δρομάρες. Δεν υπήρχαν εργοστάσια που να ενοχλεί το γήπεδο, κύριε Καραλή. Απλά η συμφωνία δεν έγινε γιατί υπήρχε αυτή η πουτάνα, η Χούντα. Και ήθελε, είπανε στον Ναΐμι, στον Νίκο Γουλανδρή, είπανε θα το ονομάσει Ασλανίδιο γήπεδο. Και θα έχει και το πουλί. Γάμο το πουλί. Κατάλαβες κύριε Γιάννη Καραλή. Πάμε και σε ένα άλλο λάθος που κάνεις. Όταν έφυγε ο Κοσκοτάς, το 92-93 επανέλαβε ο Κόκαλης, πλήρωσε 12 δισεκατομμύρια χρέος του Κοσκοτά. Δραχμές. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Γιατί το πέρασε ότι καλά δεν πλήρωσε τίποτα ο Ολυμπιακός. Τις μαλακίες του Αΐμνης, του Αντρέα Παπαντρέου που έβαλε τον βάζελε τον Κοσκοτά στον Ολυμπιακό για τα πάντες να πηγαίνουν στο Καστρί. Έτσι γινόταν η Τράπεζα Κρήτης. Και αυτή τη λειτουργία είχε για τα πάντες που εγώ μαλάκα στις βρεπασώ. Πάει αυτό το πολιτικό, γάμισε το. Με νοιάζει ο Ολυμπιακός εμένα, γάμω τα κόμματα. Λοιπόν, πλήρωσε 12 δισεκατομμύρια ο Ολυμπιακός. Γιατί λέγανε οι Παναθηναϊκοί και οι Αεκτζίδες, λέγανε, μα πήρε αυτόν τον παίκτη, πήρε τον Τέταρη, πήρε τον Προτάσο, πήρε όλους αυτούς. Με τα λεφτά της Τράπεζας Κρήτης, περιμένετε. Πήρες ο Ολυμπιακός 12 χρόνια. Τα χρόνια αυτά πληρώσε 12 δισεκατομμύρια. Άρα γάμω τα 12 δις. Ξέρετε τι είναι να έχεις τον Τέταρη. Να έχεις τον Προτάσοφ, να έχεις τον Σάβιτσεφ, τον Λιφτοτσέκο, τότε η Εθνική Ρωσίας. Και να τα παίρνει τα πρωταθλήματα ο Καλιτζάκης, που του είχε σπάσει 5 φορές στη μέση τον Τέταρη. Το καταλαβαίνετε. Αυτά ήταν το τίμημα του Κοσκοτά. Δεν ήταν τα 12 δις που πλήρωσε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν τα έβγαλε και ο Κόκαλης από την τσέπη του. Και αυτά γραφήκαν στο και καλά έκανε. Λοιπόν, αυτά τα πρωταθλήματα δεν μας ηγήσανε. Αλλά σας έχω πει και παλιότερα ότι παρότι που παίρνατε πρωταθλήματα εσείς, 4 τρώγατε στο Καραϊσκάκι. Η ΑΕΚ 4. 3-0 στο 15 ήταν η ΑΕΚ. Με γκολάρες του Προτάσου, τη Σκαντά και όλοι αυτοί οι παιχνίδες που είχαμε. Καταλάβατε. Ποιοι είστε. Και πετάχτηκε σήμερα ο Μελισανίδης να πει «Μπράβο, χαιρετίζουμε τον Παναθηναϊκό». Πού αυτός. Αλλά τι να πει τώρα. Τι να πει στο κράτος. Τι κάνετε βρε μαλάκες. Αφού μου δεν τα έχει πάρει κι αυτός.
Μιλάμε τώρα. Καταλαβαίνετε, πιστεύω να καταλαβαίνετε. Ελληνικά μιλάω. Ελληνικά. Αλληλεγγύη στο τσάμπα. Άμα είναι τσάμπα, έχουν αλληλεγγύη. Σωστό. Αλληλεγγύη στο τσάμπα.